Λοιπόν, να ευχαριστήσουμε σε αυτό το σημείο τον Χρήστο. Κύριε Υπουργέ, μείνετε μαζί μας να δείτε τι συμβαίνει λίγα μέτρα πιο κάτω από το Υπουργείο σας. Θα συνδεθούμε με τον Μίλτο Σακελάρη. Τον βλέπουμε, είναι στο κέντρο της Αθήνας. Τι ακριβώς σημαίνει, είναι αποκλεισμένη περιοχή. Μας παρακολουθεί και ο κύριος Γεωργιάδης λίγο πιο κάτω από το Υπουργείο του. Καλή σας ημέρα. Βρισκόμαστε εδώ στην Οδό Ερμού, στη συμβολή με την Οδό Νίκης. Είχαμε κάποιες εργασίες νωρίτερα από την ΕΙΔΑΠ και τι ανακάλυψαν οι εργαζόμενοι. Μια οβίδα του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου, όπως λένε αστυνομικές πηγές. Βλέπετε, οι αστυνομικοί της ομάδας Δίας τώρα έχουν αποκλείσει το σημείο. Τόσο από αυτή την περιοχή στην οποία βρισκόμαστε, όσο και από την Οδό Νίκης, έχουν σχηματίσει μια περίμετρο. Αυτό που πρέπει να πούμε είναι πως το σημείο θα φτάσουν σε λίγη ώρα, αν δεν στο τμήμα των εξουδετέρωσης κριτικών μηχανισμών της ελληνικής αστυνομίας, όπως επίσης και του στρατού. Δεν γνωρίζουμε φυσικά περισσότερες πληροφορίες τουλάχιστον για την ώρα. Το σημείο είναι αποκλεισμένο. Δεν υπάρχει κόσμος εδώ στο Σύνταγμα. Οι αστυνομικοί έχουν κλείσει όλα τα σημεία κοντά. Βλέπετε, και βρισκόμαστε δίπλα στο περίπτερο. Μίλτο, εν αναμονή του κλιμακίου. Να δούμε τι θα γίνει. Μάλιστα. Το κλιμάκιο θα έρθει εδώ να ελέγξει και ενδεχομένως να μεταφέρει και την οβίδα. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μίλτο Σακελάρη. Κύριε Γεωργιάδη, είδατε τι γίνεται και λίγο πιο κάτω. Είναι ακριβώς κάτω από το γραφείο. Ακριβώς κάτω, ναι. Ακριβώς κάτω από το γραφείο μου. Ναι. Και σκεφτόμουν τώρα που το βλέπα να μας βρει και αυτό να σκάσει και βόμβα του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου. Να σκεφτώ τι άλλο θα μας βρει. Μάλιστα.